Λιγότερε ποσότητε κρέατο για το πασχαλινό του τραπέζι αγόρασαν φέτο η Λαρισαίοι εν μέσω ακρίβεια και όχι μόνο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των Κρεοπολών Λάρισα Σεβά και Λορίζο, η κίνηση φέτο, ιδιαίτερα στην πώληση ολόκληρων αμνοερηφίων, δεν ήταν η προσδοκόμενη, αφού φαίνεται ότι οι καταναλωτέ επηρεάστηκαν από τι καιρικέ συνθήκε και αρκετοί δεν έψησαν στη σούβλα παρά μόνο προμηθεύτηκαν μερικά κιλά κρέατο για το φούρνο. Η κίνηση δεν ήταν τα προσδοκόμενα που θέλαμε. Θεωρώ ότι είναι πολλοί, ήταν πολλοί οι Περιάσαν είναι πολύ, πολύ οι παράγοντε. Θεωρώ και οι καιρικέ συνθήκε που λέγαν τόσε μέρε επηρέασε τον κόσμο και δεν είχε, δεν είχε. φτιάξει το πρόγραμμά του για να ψήσει. Επίση, άλλοι λόγοι στου οποίου οφειλόταν η μειωμένη αγοραστική δύναμη ήταν οικονομική, αλλά και το καλάθι του Πάσχα, στο οποίο είχαν ενταχθεί και τα μνοερήφια. Ένα δεύτερο κομμάτι ήταν ότι το καλάθι, το αρνί που μπήκε στο καλάθι, ε, επηρέασε την, την, αγορά για εμάς τους παραδοσιακούς κρεοπόλες. Ε, το οικονομικό, θεωρώ, ήταν το τρίτο κομμάτι. Αυτοί είναι οι τρει παράγοντε, Θερό, που δεν είχαμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ο κύριο Ρίζο μάλιστα υποστήριξε ότι ευτυχώ οι Κρεοπόλε δεν είχαν κάνει υπερβολέ στι προμήθειέ του. Και έτσι, όσοι άφησαν το μεγάλο Σάββατο για να αγοράσουν λίγο αρνάκι για το γιορτινό του τραπέζι, δεν βρήκαν. Ανταυτού, εμεί δεν είχαμε κάνει ούτε υπερβολέ στι προμήθειέ μα. Πήγαμε πολύ συγκρατημένα. Και αυτό φάνηκε το Σάββατο, που ο κόσμο παρόλα αυτά, παρόλοι στου τρει παράγοντε, αυτού που είπαμε πριν, έψαχνε να βρει αρνή. Ερχόταν, αλλά εμεί, όπω πάντα, κοιτάμε να βάλουμε τόσο προϊόν όσο χρειάζεται για την αγορά, για να μην μα μείνει και να μην έχουμε και παθητικό. Και θεωρώ ότι το Σάββατο μείναν και πολλέ οικογένειε χωρί αρνή. Οι ανατιμήσει στο κρέα, αλλά και σε όλα τα τρόφιμα, ανάγκασαν του καταναλωτέ να είναι και φέτο φιδωλοί στι αγορέ του. Τα παραδοσιακά καταστήματα δεν έχουν χάσει τους πελάτες τους, αλλά την αγοραστική τους δύναμη, αφού οι ποσότητες που αγοράζουν είναι πλέον πολύ μικρότερες.